παρακολουθείτε εκδηλώσεις και γιορτές που κάνουμε με σεβασμό, με ησυχία και με την δέουσα σοβαρότητα, έτσι θα κάνετε τη φορά. Λοιπόν, θέλω να πω την ησυχία. Ο κύριος Γραφάκος είναι ο διοικητής του πυροσβεστικού ιδρυματικού κτηρίου. Είναι όπου ανήκουμε τα κύτταρα. Έτσι, πηγαίνει. Γνωρίζετε όλοι σας ότι το νησί μας είναι θύμα πυρκαγιών, διότι σχεδόν δεν περνάει καλοκαίρι και να μην έχουμε προβλήματα τέτοια τα οποία απειλούν το σπίτια μας, τις περιουσίες μας, τις ζωές μας, τα δάση μας, τα χωράφια μας, απειλούν την ύπαρξή μας. Η πυρκαγιά είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, το πράγμα δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Ο κ. Γραφάκος προσφέρθηκε να έρθει σήμερα να σας κάνει μια παρουσίαση για ποιες είναι οι επίγουσες ενέργειες που πρέπει να κάνει κανένας όταν ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Θα σας τα πει ο ίδιος. Στην Ευρώπη, στις χώρες της Ευρώπης, οι μαθητές από πολύ μικροί εκπαιδεύονται σε τέτοια πράγματα. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, το θεωρούμε παρακαλώ ησυχία. Στην Ελλάδα, δεν ξέρω για ποιο λόγο το θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται, ότι είναι κάτι δευτερεύον. Λοιπόν, θα παρακαλέσω να καταλάβω πόσο σημαντικό είναι και να ευχαριστήσω τον κύριο Γραφάκο που προσφέρει να μην είναι. Σοφία! Εντάξει, μας τα κόκκια κάνουν λίγο πιο εκεί. Στέλνα, άμα θέλεις να... Ξεκινάμε κάποια θέματα που άπτονται της πυροσβεστικής και του αντικειμένου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αλλά επειδή είναι προσεγμένα ώστε να απευθύνονται μόνο σε εσάς, δεν απευθύνονται σε εμάς τους μεγαλύτερους. Εμείς μεγαλύτεροι είμαστε υποχρεωμένοι να σας προστατεύουμε. Αυτός είναι ο ρόλος ο δικός μας, ο ρόλος των γονιών, ο ρόλος των δασκάλων και ο ρόλος των ανθρώπων της πολιτικής πρασίας. Αυτά τα πράγματα που θα συζητήσουμε σήμερα και θέλω να συζητήσουμε, δεν ενδιαφέρει να κάνουμε μόνο εδώ, δεν ενδιαφέρει να μα ακούτε μόνο. Κάποιος που έχει πάρει μια μπάλα μαζί του μπάσκετ και κάνει και σφυρίζει, έτσι να την παίρνει μπάλα του μπάσκετ έξω. Ποιος την έχει μαζί του. Μόνο. Ωραία, σταμάτησε. Σταμάτησε να σφυρίζει η κορυφά. Θα το δούμε, θα το δούμε. Αν δεν πάει εσύ, μπάλα μάλλον με την μεγάλη κέντρη μπάλα μέσα εδώ. Δεν είπα ποιο κάνει την μπαλά, είπα ποιο σφυρίζει. Ωραία, λοιπόν, πάμε Βαλέρη, πάμε να δούμε μερικά πράγματα για τα παιδιά πρέπει να φύγουν στη δουλειά. Η πυροσβεστική υπηρεσία είναι μια δημόσια υπηρεσία. Κοίτα το, πρέπει να παίρνει πάντα εσύ και να το βλέπω. Είναι μια δημόσια υπηρεσία και ασχολείται αποκλειστικά με την προστασία τη ζωή και τη περιουσία των πολιτών. Έχω βάλει να δούμε κάποιες φωτογραφίες από πάρα πολύ παλιά αυτοκίνητα. Από το 1930 δημιουργήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και πριν το 1930 η υπηρεσία αυτή ήταν μια υπηρεσία που ήταν στο στρατό. Από τότε μέχρι τώρα βλέπετε την εξέλιξη των αυτοκινήτων. Έχουμε και αμφίβια αυτοκίνητα τα οποία μπορούν να μπουν στη θάλασσα και να επιπλέξουν σε ποτάμια, σε λίμνες, σε πλημμύρες. Έχουμε αέρια μέσα που μας προστατεύουν και μας μετακινούν το προσωπικό σε σημεία που δεν μπορεί να πάει αυτοκίνητο. Και φυσικά υπάρχουν και διασώσεις που δεν ασχολούνται με την πυρκαγιά, αλλά ασχολούνται με πτώσεις δέντρων, θεομηνίες, πλημμύρες, τροχαία ατυχήματα στις οικογένειές σας και τις περιουσίες σας σε όλα τα είδη των εκτάκτων αναγκών. Το πυροσβεστικό σώμα έχει κάποιες υπηρεσίες. Δεν θα πούμε τώρα να αναλύσουμε τις υπηρεσίες, απλά θα πω ότι θέλω να σας δείξω από αυτό εδώ ότι υπάρχει μια κλιμακωτή
διοίκηση, όπως εσείς εδώ ως μαθητές έχετε στο μυαλό σας ότι υπάρχει ο Υπουργείο Παιδείας, υπάρχουν κάποιες επιθεωρήσεις, κάποιες διευθύνσεις. Αυτές οι διευθύνσεις έχουν τα σχολεία. Τα σχολεία έχουν ένα διευθυντή και κάποιους καθηγητές και φτάνουμε μέχρι εμάς τους μαθητές. Έτσι, έτσι και η προοδευτική υπηρεσία έχει μια σπονδυλωτή ιεραρχία. Πάμε, Βαλέρη. Ο Βαλέρης είναι σήμερα ο υπεύθυνος προγράφησης της. Πάντοτε έχουμε στο μυαλό μας ότι εάν υπάρχει έκτακτη ανάγκη και πρέπει να επέμβει μια υπηρεσία για να δημιουργήσει μια διάσωση, καλούμε το 199. Το 199 ως τηλεφωνικός αριθμός απαντάει πάντοτε στο οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη και οπουδήποτε είμαστε και πούμε ότι είμαστε σε συγκεκριμένο σημείο, στο συγκεκριμένο τόπο, στη συγκεκριμένη περιοχή, θα βρεθεί η πλησιέστερη πυροσβεστική υπηρεσία για να σε εμάς. Σε εσάς εδώ στο νησί, έχουμε στο μυαλό μας ότι αν καλέσουμε το 199, επειδή θα βγει στη Σπάρτη της Λακωνίας, θα πείτε ότι σας τηλεφωνώ από τα Κύθυρα και σε αυτό το χωριό, στο συγκεκριμένο σπίτι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Προσέξτε κάτι πάρα πολύ βασικό σε αυτό. Μας ενδιαφέρει να εκφράσουμε ακριβώς ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Δεν μας ενδιαφέρει να πάμε τηλέφωνο και να κάνουμε πλάκα ή να πάμε τηλέφωνο και να πιέσουμε συζήτηση, γιατί αυτό το τηλέφωνο μπορεί κάποιος άλλος την ώρα που καίγεται ή την ώρα που υπάρχει ένα προχείο και κάποιος χάνει τη ζωή και εκείνη τη στιγμή να προσπαθεί να το καλέσει, ήταν μη καρτημένο. Πρέπει να πούμε αυτά που έχουμε να πούμε περιεκτικά, με ψυχραιμία. Γιατί καταλάβατε κάτι, αν δούμε κάτι που συμβαίνει και μας ταράξει, συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο ατύχημα. Ή δούμε ένα τέτοιο ατύχημα και μετακινούμαστε. Υπάρχει μια ταραχή, ένα άγχος. Αυτό το άγχος μας δημιουργεί δυσλεκτικότητα, μας δημιουργεί μια δυσκολία στην έκφραση. Και μπορεί να λέμε, α, βλέπω τον Δημήτρη κάτω χτυπημένο με αίματα. Και αυτό που θέλει να ακούσει, αυτό που θέλει να στείλει ένα αυτοκίνητο, πρέπει να στείλει ένα πυροσβεστικό αυτοκίνητο για να δημιουργήσει μια διάσωση, είναι τον τόπο, την περιοχή και το τι ακριβώς βλέπετε. Δεν τον ενδιαφέρει αν λέγεται Δημήτρης Γιώργος ή Κώστας. Τον ενδιαφέρει να του μεταδώσετε μια πληροφορία που θα τον κάνει ικανό να σας βρει αμέσως. Μας ενδιαφέρει να μας βρουν αμέσως. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο για φυσικές καταστροφές, παροχή βοήθειας, αντιμετωπίσεις από ροβιχ, ραδιοβιολογικό χημικό πόλεμο. Τι σημαίνει ροβιχ για μας εδώ, τους μαθητές του γυμνασίου? Μπορεί να συμβεί μία διαρροή κάποιου χημικού υλικού, το οποίο να είναι τοξικό. Μπορεί να δημιουργηθεί μία διαρροή υγραερίου σε ένα σπίτι, σε ένα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πρέπει να έχει μια επέμβαση πυροσβεστική υπηρεσία, γι' αυτό εκπαιδευόμαστε, για να λύσουμε το πρόβλημα χωρίς εσείς να κινδυνεύσετε. Τις δύο λέξεις εγώ και να τις ξέρετε. Καταστολή και πρόληψη. Λένε οι γιατροί, καλύτερα λέει να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε. Λέει η μάνα μας ή ο πατέρας μας στο σπίτι, φόρεσε παιδάκι με ένα κουφάνι, γιατί αν κρυώσεις, τι θα κάνουμε. Το αν κρυώσεις, πες το. Προληπτικά είναι κάτι, ας πούμε, σαν να είσαι έτοιμος ή να προστατεύεσαι πριν, ας πούμε, γίνει κάτι, πριν αναγκαστεί να το κάνεις, κάτι τέτοιο. Μου αρέσει αυτό που είπες. Άλλος που μπορεί να σκεφτεί μια ιδέα για το τι σημαίνει πρόληψη. Πες το. Ένα σωστός ορισμός. Άλλο ορισμό. Πάλι. Πώς το βλέπετε ο καθένας από την δικιά του μεριά. Τι θα πει πρόληψη. Χέρια. Πάμε να ψάξουμε την άλλη μεριά. Τι θα πει καταστολή. Δεν ενδιαφέρει να διαβάσει ακριβώς αυτό που λέει. Το καταστέλω. Μπορεί να είναι κάτι παρακάτω από την πρόληψη. Είναι η επέμβαση, το να σταματήσει αυτό η πρόληψη να συμβεί ή έχει συμβεί. Στο πρόληψη. Να σταματήσει αυτό που έχει. Σκεφτόμαστε κάτι που πρόκειται να συμβεί. Στο
στον καταστολή, πάμε να αντιμετωπίσουμε κάτι που ήδη αρχίζει να εξελίσσεται. Αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει εμάς τους πυροσβέστες, δεν είναι να φορέσουμε τη στολή και τις μπότες για να πάμε να σβήσουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αλλά με το που ξεκινήσουμε να σβήνουμε κάπου, έχει ήδη ξεκινήσει μια καταστροφή. Έχει ήδη καεί ένα δέντρο. Έχει ήδη καεί ένα μελίσι. Έτσι. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να προλαμβάνουμε αυτό το πράγμα και για να προλαμβάνουμε δεν χρειάζεται να είμαστε πυροσβέστες. Μας φτάνει που είμαστε μαθητές, μας φτάνει που είμαστε εργάτες, μας φτάνει που είμαστε αγρότες, μας φτάνει που είμαστε επιχειρηματίες. Ό,τι και να είναι ο καθένας, προσπαθεί να προλάβει κάτι. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να προλαμβάνουμε ένα κακό και αυτό μας αφορά όλους. Ο καθένας βγαίνει από το σπίτι για να πάει στον στήριο το απόγευμα και σκέφτεται μήπως έχω αφήσει το μάτι της κουζίνας ανοιχτό. Πρέπει να το κάνεις από εσάς. Βγαίνετε το βράδυ για μια βόλτα και λέτε μήπως έχω ξεχάσει κάποιο κεράκι, κάποιο ρεσό αναμένο, μην τυχόν. Βγαίνουμε από τα μάξι και νομίζω ότι ορισμένοι από εσάς χρησιμοποιείτε και τα αυτοκίνητα των γονιών σας και λέτε έχω τραβήξει το χειρόφρενο. Αυτό είναι πρόληψη. Προσπαθώ να προλάβω, σταμάτω εδώ, προσπαθώ να προλάβω αυτό που σκέφτομαι έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί κάποιο κακό. Μας αφορά όλους λοιπόν και προσέχουμε πάντοτε, μην τυχόν και συνήθως. Εδώ βλέπουμε εργαλεία από ένα πυροσβεστικό αυτοκίνητο, μικρό πυροσβεστικό αυτοκίνητο, αυτό εδώ χωράει μόνο 1000 κιλά νερό, αλλά έχει όλα αυτά τα εργαλεία που πρέπει να τα ξέρει να τα χρησιμοποιεί ένα πυροσβέστης για να αντιμετωπίσει κάποιο σκουβά. Θέλετε να τα συζητήσουμε λίγο να δούμε τι είναι. Βλέπουμε εδώ, τι βλέπετε εδώ. Μάνικες. Λέγονται σωλήνες. Εμένα μου αρέσει να τα ακούω από εσάς και να λέτε μάνικες γιατί το αναγνωρίζετε. Θα σας πω βέβαια το σωστό ορισμό που είναι πυροσβεστική σωλήνη. Πυροσβεστική σωλήνη με διάφορα διαμετρήματα. Στον κύκλο τι είναι διάμετρος. Το μήκος από τη μία πλευρά απέναντι, από το ένα σημείο στο απέναντι. Το διαμέτρημα λοιπόν μας ξεχωρίζει το μέγεθος της σωλήνας και από εκεί μετά εμείς οι πυροσβέστες γνωρίζουμε λέξεις που δεν χρειάζεται να θυμώσετε πάντα απ' έξω ακόμα, τα οποία εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται μαζί με τις σωλήνες προκειμένου να κάνουμε μια εγκατάσταση κατάσβεσης. Επειδή όμως η πυροσβεστική δεν ασχολείται μόνο με την κατάσβεση, έχουμε και τσεκούρια. Μπορεί να χρειαστεί η γκασμάδα που είπε κάποιος μαθητής ή μαθητής σας. Μπορεί να χρειαστεί να επέμβουμε σε μια πτώση δέντρου ή θα χρειαστεί να επέμβουμε σε μια κατολίσθηση. Υπάρχουν και κάποια πριόνια. Αυτό κόβει σίδερα, αυτό κόβει ξύλα. Επίσης υπάρχουν κάποιες διασωστικές σειρές, όπως λέγονται. Είναι εργαλεία που θα χρησιμοποιούμε μόνο στα τροχαία. Υπάρχουν μέσω στο αυτοκίνητο της πυροσβεστικής για να τα χρησιμοποιούμε μόνο στα τροχαία. Έχει φτάσει κανείς να βρίσκεται μπροστά σε ένα τροχαίο ατύχημα. Όλοι οι ανθρώπινοι σειρές δεν ξέρουν πώς θα μάθει από εδώ να δουλέψουν και να μπορούν και να πρέπει να καλέσει την πυροσβεστική για να ανοίξει το δάμαρι τους. Εσύ κοπελιά πίσω, τι έχεις να δεις. Έχω δει ένα να τον έχει χτυπήσει ένα μάξι, ένα μηχανάκι και να αυτός κάτι και να βρει άνεμο. Να άνεμο. Ναι, και να έκανε σπαθμό. Είναι δύσκολο το θέαμα. Πέστε μου τι έχεις παιδιά, τι έχετε σταθείς. Έχεις πέσει, ε. Ξέρετε κάτι. Όταν έγινα πυροσβέστης και μετά άρχισα να φοράω τη ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο και να χρησιμοποιώ κάνω στην μηχανή. Επειδή συναντώντας τέτοια περιστατικά είδα τι θα συνέβαινε αν κάποιος φόραγε ζώνη ή αν κάποιος πόντος φόραγε ζώνη σε ένα τροχαίο, είδα πώς αντιμετωπίστηκε το συμβάν από αυτόν. Είχε μικρό τραυματισμό, μπορεί να ήταν εγκλωβισμένο το πόδι του
στα πετάλια εκεί του αυτοκινήτου που δεν μπορεί να κάνει κάτι, αλλά το στήθος του, το κεφάλι του, το σώμα του δηλαδή, δεν είχε πάθει παραπάνω ζημιά και να έχει εσωτερική αιμορραγία. Απευθύνομαι σε μεγάλα παιδιά και μπορώ να σκέφτομαι ότι μπορώ να εκφραστώ με βάση τα πραγματικά γεγονότα, γιατί πρέπει να τα έχω στο μυαλό μας. Από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο να μας κοστίσει χρόνιο πρόβλημα ή και τη ζωή μας ακόμα. Έτσι. Σκεφτόμαστε λοιπόν, πάνω παρακάτω Βαλέρη, σκεφτόμαστε ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να τα προλαμβάνουμε, γιατί αν χρειαστεί να τα αντιμετωπίσουμε, μπορεί να έχουμε προβλήματα που θα μας κουβαλάμε στη ζωή. Εδώ σας δείχνω μια φωτογραφία και απλά την περπατάμε. Είναι βραχιοδοφόρα αποκύματα. Αυτός ο βραχίωνας στην επέκτασή του φτάνει τα 85 μέτρα. Μπορούμε δηλαδή να ανέβουμε σε κτίρια μέχρι και 30 ορόφων. Και βλέπουμε το τοπίο μιας πυρκαγιάς, βλέπουμε κάποιους πυροσβέστες που φτάνουν σε σημείο απόγνωσης. Είναι πραγματικό το γεγονός αυτό. Η θερμοκρασία που βλέπατε σε αυτή τη φωτογραφία ήταν περίπου 120 βαθμοί Κελσίου στην Ήπειρο. Και λέει καμιά φορά η μητέρα σας άνοιξε το φούρνο σε 150. Για φανταστείτε τη θερμοκρασία πάνω σε μια πυρκαγιά. Και εκεί κινούνται άνθρωποι. Γιατί άνθρωποι είναι οι πυροσβέστες? Εδώ είναι ένα αποτέλεσμα τροχαίου ατυχήματος με πυρκαγιά μαζί. Χτύπησε ένα αυτοκίνητο και πήρε φωτιά. Δεν θα σας πω αν και πώς βγήκαν οι άνθρωποι από εδώ. Και εδώ βλέπουμε ένα αέρια μέσα. Ελικόπτερα μεταφοράς προσωπικού, αυτό είναι Super Puma, πολεμικό ελικόπτερο, αλλά υπάρχει στην πυροσβεστική χωρίς οπλισμό επάνω του για να μεταφέρει προσωπικό. Θα κάνατε τα αεροπλάνα, το καλοκαίρι πρέπει να είδατε ότι μένει κάνατε εδώ σε κάποιες πυρκαγιές που είχαμε. Αυτό το ελικόπτερο είναι τύπου Ericsson και μπορεί να κάνει κατάρρευση ακόμα και σε σπίτι, γιατί έχει συγκεκριμένη βολή. Σας τα λέω να γνωρίζετε μερικά πράγματα από αυτές τις καταστάσεις. Και αυτό το ελικόπτερο επάνω είναι ένα ελικόπτερο που μπορεί να μεταφέρει ένα μεγάλο κάδο σαν βαρέλι που βοράει μέχρι και 10 τόνους νερό. Να ένα Ericsson ελικόπτερο πολύ πιο κοντά και ένας κάδος 5 τόνων. Και αυτά τα αεροσκάφη επάνω είναι τα κάνατε τα οποία χρησιμοποιούνται ευρύτερα στην κατάσταση των πυρκαγιών. Αρκεί να έχουμε δει και εδώ στα κύθια από πυρκαγιές που γίνεται εδώ πέρα, έχουμε δει στην Παλαιόπολη και αυτά που πάνε. Έγινε αρκετά κοντά και έχουμε δει αυτό. Τα έχετε δει από κοντά γιατί όντως. Κοντά όχι στα 10 μέτρα, αλλά στου άλλου άνθρωπου. Εντάξει, φαίνεται ότι σκούσαν να είναι κοντά. Όταν τα αεροπλάνα κάνουν κατάσταση, επιχειρούν δηλαδή σε μια ανασκευή πυρκαγιά, μπορεί να κατέβουν μέχρι και στα 50 μέτρα ύψου. Στα 50 μέτρα πάνω από τα κεφάλια μας, υπολογίστε ότι είναι σαν ένα δεκαόρφο κτίριο περίπου. Είναι πολύ κοντά να καταλάβουμε και μπορούμε να προσέξουμε αρκετές λεπτομέρειές τους. Προσέξτε τώρα κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Κάθε στιγμή που βρεθούμε μπροστά σε μία πυρκαγιά. Μία πυρκαγιά, για να υπάρχει, πρέπει να συμβαίνουν ταυτόχρονα τρία δεδομένα. Τα βλέπετε. Η καύσιμη ύλη, ο αέρας και η σπίθα, η φλόγα. Αυτά τα τρία δεδομένα αν τα έχουμε στο μυαλό μας και σκεφτούμε ότι αν αφαιρέσουμε κάποια από αυτά τα τρία μπορούμε να κάνουμε κατάσβεση, έχουμε πάντοτε τη λύση σε οποιαδήποτε πυρκαγιά βρεθεί μπροστά μας. Και ποια πυρκαγιά μπορεί να βρεθεί μπροστά μας? Έχουμε βάλει στο μάτι της κουζίνας ένα τηγάνι και θέλουμε να τηγανίσουμε πατάτες. Χτυπάει το τηλέφωνο, μιλάμε στο τηλέφωνο και ξεχνάμε ότι έχουμε τηγάνι στο μάτι. Και το λάδι καίει. Έχει δει κανείς να καίει το λάδι σε τηγάνι και να βγάζει καπνό ή ακόμα και φωτιά? Το έχουμε κάνει. Πώς μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε ή πώς τα αντιμετωπίσατε? Για να μην έχουμε χέρια, πες μου. Εμείς είμαστε σπίτι και πήραμε τον πυροσβεστήρα. Τον πυροσβεστήρα. Άλλο. Κατέβασε στο γενικό. Άλλο.
Λοιπόν, ήταν σε μαγαζία αυτό. Ναι. Είχε βάλει φωτιά το τηγάνι και πάνε και πετάνε και ένα πανί, παίρνει το πανί φωτιά. Και να είμαστε σε φάση να παίρνουμε μετά το πυροσβεστήριο, να μην μπορούμε να το δούμε. Μάλιστα. Άλλο. Θα ήταν λυγμένο. Για πετε μου. Κάποια άλλη λύση που θα μπορούσαμε να βρούμε για να σβήσουμε αυτή την πυρκαγιά που είναι εύκολο να συμβεί. Λοιπόν, να δώσω μια εύκολη ιδέα. Η εύκολη ιδέα είναι να πάρουμε ένα καπάκι κατσαρόλας και να το βάλουμε πάνω στο τηγάνι. Και όση ώρα το έλεγα, έλεγα συμπαθητές και συμπαθητριές σας να το δίνουν ως λύση. Ξέρετε τι καταλαβαίνω αυτό. Ότι το μυαλό σας είναι ικανό να αντιληφθεί πράγματα αρκεί να ενεργοποιηθεί για να βρούμε λύση. Εδώ βλέπουμε κάποιες κατηγορίες καυσίμων. Στερεά καύσιμα, υγρά καύσιμα, αέρια καύσιμα. Πάμε παρακάτω. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι σε κάθε μορφή καύσης να προσπαθούμε να φέρουμε αποτέλεσμα με όποιον από τους τρόπους που είπαμε πριν υπάρχει λόγο να χρησιμοποιήσουμε. Με το να αφαιρέσουμε την καύσιμη ύλη, με το να σβήσουμε τη φλότα ή με το να στερήσουμε το οξυγόνο. Πες το. Λέει ότι υπάρχει φωτιά, αλλά μεγάλη φωτιά. Σε περίπτωση που πάνε προσέξτε. Ποιος είπε τρέχουμε. Σας άρεσε η εσύ τρέχουμε. Βασικά εγώ δεν άκουσα. Σας άρεσε η απάντηση. Η ερώτηση ήταν. Πάρει φωτιά που κάλαμε γάλα. Σε περίπτωση που πάρει φωτιά που κάλαμε γάλα στην κάμπη. Και άκουσα δύο απαντήσεις που ήταν και οι δύο τρέχουμε. Τις καφουλάρα. Αυτό πρέπει να κάνετε. Αυτό πρέπει να κάνετε και να τρέξετε. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Θα σας δω την επίσημη λύση που μπορεί να την κάνει ένας ψύχρεμος άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει κάποια δεδομένα. Θα σας πω και τα δεδομένα. Και θα ξεφύγουμε λίγο από την ύλη που είχα να σας πω γιατί με ενδιαφέρει να απαντάμε σε προβληματισμούς δικούς σας, άσχετα αν ήρθε εδώ πέρα ένας πυροσβέστης να σου πει κάποια πράγματα που έχει μάθει ένα κομματάκι. Σε περίπτωση λοιπόν που πάρει φωτιά μια φιάλη υγραερίου, ένα γκάζι ή σε περίπτωση που δούμε ένα πετροκάζ στο σπίτι μας να έχει παραπάνω φωτιά από τα κρέτη, η πιο ψύχρεμη κίνηση που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε να πλησιάσουμε και να κλείσουμε την βάνα της φιάλης. Εάν έχει χαλάσει η βάνα της φιάλης, φεύγουμε, ενημερώνουμε την πυροσβεστική και δεν επιτρέπουμε σε ανθρώπους που βλέπουμε γύρω μας να πλησιάσουν προς τα εκεί. Σε καλούμε την πυροσβεστική και δεν επιτρέπουμε σε κανένα πλησιάσει. Προσέξτε κάτι, παιδιά. Έχετε κάνει φυσική, έχετε κάνει χημεία. Ποια είναι η άλλη τρίτη ηλικία, ποια είναι η άλλη χέρια. Ποια είναι η δεύτερη ηλικία. Για να δω και την πρώτη. Σε καλή φυσική. Επειδή μου αρέσουν τα μαθήματα δεκόρυψη, μόνο που σκύλα μαθηματικά η χημεία, δεν θέλει να βάλει τα μαθήματα. Γενικότερα έχει καλούς βαθμούς. Αλλά προς
σημαντικό δεν είναι αν έχεις καλό βαθμό στο έλεγχο. Το σημαντικό είναι να αντιλαμβάνεσαι στην ύλη της φυσικής το αντικείμενο της έρευνας. Έτσι. Γιατί η φυσική είναι ένα μάθημα το οποίο έχει προκύψει, έχουν γραφτεί κάποια κείμενα από αυτά τα πράγματα που συναντάμε γύρω μας. Στη φύση. Δεν το πολύ έτσι ακριβώς. Κάπως έτσι ξέρω ότι είναι. Έτσι. Εδώ λοιπόν θα σας πω το εξής δεδομένο το οποίο πρέπει να προσέχετε για αυτό το πράγμα που είπε ένας μαθητής σας. Τι κάνουμε στην περίπτωση υγραερή ή γκάζι. Να το πούμε πιο απλά. Στην περίπτωση λοιπόν του υγραερίου, όταν υπάρχει διαρροή χωρίς πυρκαγιά, θέλετε να με προσέξετε ή να συζητήσουμε το πυρκαγιάκι που λέτε εσείς. Το πυρκαγιάκι. Να ακούω. Τι το λες. Λοιπόν, στην περίπτωση διαρροής του υγραερίου, βγαίνει αέριο από μια προστατευμένη σε 10 χτυπάει το χώρο, μια και άλλη, και διακαίεται μέσα στον χώρο. Έτσι. Μυρίζουμε λοιπόν υγραέριο, μυρίζουμε υγραέριο, και αυτό το πράγμα έχει αυξάνει την περιεκτικότητα κατόκο. Τη χημεία έχουμε κάνει κατόκο και κατά βάρος περιεκτικότητες. Αυξάνει λοιπόν την περιεκτικότητα κατόκο από το 1% στο 2, στο 3, στο 4, στο 12%. Περίπου δηλαδή στο 10%. Όταν έχουμε υγραέριο μέσα σε ένα δωμάτιο σε περιεκτικότητα πάνω από 12% και υπάρξει φλόγα, δημιουργείται έκρηξη. Η έκρηξη αυτή δημιουργεί ένα οστικό κύμα, ξέρουμε τι είναι το οστικό κύμα, το οποίο έχει όγκο 16.000 φορές παραπάνω από τον όγκο του υγραερίου που εκρήγει. Όταν λοιπόν δημιουργηθεί έκρηξη από υγραέριο μέσα σε ένα κλειστό χώρο, υπάρχει οστικό κύμα, πίεση αέρα που καταλαμβάνει όγκο 16.000 φορές παραπάνω από τον όγκο του υγραερίου που είχαμε. Αυτό δεν γίνεται με βενζίνη, γίνεται πάρα πολύ μικρότερη ισχύως έκρηξη. Γίνεται πάρα πολύ μικρότερη ισχύως έκρηξη. Γιατί η βενζίνη είναι κατώτερο υλικό από το υγραέριο στη λίστα των υδρογοναθράσεων. Έτσι. Προσέχουμε λοιπόν τι. Και αυτό που μας μένει στο μυαλό είναι ότι προσπαθούμε να αποφύγουμε τη διαρροή υγραερίου γιατί σκοτώνει. Αν θέλετε να μιλήσουμε για βόλεϊ, για μπάσκετ ή για το πηγαδάκι που λέγαμε πριν, είναι εύκολο να κάνουμε αρκετά πράγματα. Μπορούμε να πούμε αυτά. Αλλά αυτά που λέμε τώρα αφορούν τη ζωή μας. Και η ζωή είναι πολύτιμη για τον καθένα ξεχωριστά, γιατί αυτό έχει μόνο. Έτσι. Πάμε Βαλέρη, πάμε να πάρουμε κατά τέσσερα παρακάτω να δούμε τα υπόλοιπα. Βλέπετε εδώ κάποια κατασβεστικά υλικά. Αφρός, ξηρή σκόνη, άμμος, χώμα, συσκευάσματα, είναι κατασβεστικά υλικά. Τα ρίχνουμε πάνω στη φωτιά για να σβήσει. Τι είναι η ξηρά σκόνη. Είναι η ξηρά σκόνη. Η ξηρά σκόνη. Έχουμε πυροσβεστήρες. Έχουμε πυροσβεστήρες. Οι πυροσβεστήρες που βλέπουμε είτε σε εταιρείες, είτε σε γραφεία, είτε σε επιχειρήσεις, είτε στο σπίτι μας ακόμα, έχουν μέσα μία σκόνη. Αυτή ονομάζεται ξηρά σκόνη γιατί δεν έχει καθόλου υγρασία. Είναι χημική σκόνη, είναι χημικό υλικό, το οποίο επικάθεται επάνω στην επιφάνεια που καίγεται και σφραγίζει την επιφάνεια και την αποκόβει από το οξυγόνο. Άρα λοιπόν, αφού σε μια επιφάνεια στερήσουμε το οξυγόνο, μπορούμε να επιφέρουμε κατάθεση. Αυτή η σκόνη λοιπόν είναι χημική σκόνη, λέω και πάλι, η οποία όταν την βγάλουμε από τον πυροσβεστήρα και τη ρίξουμε πάνω στην κυώμενη επιφάνεια, σφραγίζει την επιφάνεια από το οξυγόνο με αποτέλεσμα να επιφέρουμε κατάθεση. Προσέξτε τώρα κάτι να σας περιγράψω. Περίπου το πυροσβεστήρα, αυτός είναι ένας πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης που τον βλέπουμε συνήθως, έχει το σώμα του πυροσβεστήρα, έχει ένα κλίστρο εκεί επάνω, που στο κλίστρο έχει μία περώνη, ένα δαχτυλίδι και, ένα ελασματάκι, ένα συνεργάκι, όπως πιέζουμε μία κανάλια, μία πέτσα, έτσι όπως όταν το πιέσουμε,
τότε ενεργοποιείται το εσωτερικό φυαλίδιο που έχει μέσα και έχει αέριο, συνήθως διοξείδιο του άνθρακα, και μέσα στο υπόλοιπο σώμα του πυροσβεστήρα έχει σκόνη. Ενεργοποιείται το αέριο, σπρώχνει τη σκόνη και βγαίνει η σκόνη από το ακροφύσιο. Ή εδώ ή εδώ. Τότε λοιπόν, αν ρίξουμε αυτή τη σκόνη επάνω στην πυρκαγιά, κάνουμε κατάσβεση. Αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι μπορούμε όλοι να χρησιμοποιήσουμε ένα πυροσβεστήρα. Σας λέω και πάλι τις διαδικασίες. Πιάνουμε τον πυροσβεστήρα. Βγάζουμε την περώνη που έχει επάνω. Αφού τη βγάλουμε την περώνη και την πετάξουμε, πιάνουμε τον αυλό, δηλαδή το σωληνάκι αυτό, με το άλλο χέρι που δεν κρατάμε τον πυροσβεστήρα και πλησιάζουμε τη φωτιά και ρίχνουμε επάνω στη φωτιά. Είναι απλό. Μπορούμε να κάνουμε κατάθεση, μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι στους εαυτούς μας και στο περιβάλλον μας, μπορούμε να γλιτώσουμε ένα δικό μας περιουσιακό στοιχείο. Το αυτοκίνητο, ορίστε. Λέμε ότι οι πυροσβεστήρες έχουν ημερομηνία λήξης. Έχουν ημερομηνία. Τι χαλάει. Μ' αρέσουν οι επαγγελματίες σας. Οι πυροσβεστήρες λήγουν ένα χρόνο μετά την τελευταία αναγόμωσή τους. Ή λήγουν ένα χρόνο μετά την αγορά τους. Αγοράζουμε σήμερα ένα πυροσβεστήρα, του χρόνου τέτοια μέρα λήγει ο πυροσβεστήρας. Γιατί δεν τον αγοράζουμε. Δηλαδή, από την αγορά δηλαδή πώς γίνεται να έχει λήξει μετά από ένα χρόνο. Πάμε να δούμε. Η νομοθεσία λοιπόν λέει ότι λήγουν μετά από ένα χρόνο. Τι σημαίνει λήγουν. Σημαίνει ότι μία φορά το χρόνο πρέπει να τους ελέγχουμε για την καλή τους λειτουργία. Ο πυροσβεστήρας είναι ένα υλικό το οποίο αν το χρησιμοποιήσουμε πρέπει εκείνη τη στιγμή να δουλέψει οπωσδήποτε για να μας γλιτώσει. Έτσι. Αν δεν δουλέψει, τότε δεν έχουμε άλλο τρόπο. Δεν έχουμε άλλο τρόπο να το αντιμετωπίσουμε, να αντιμετωπίσουμε την πυρκαγιά, οπότε επιφέρει καταστροφή. Έχει οριστεί λοιπόν από την νομοθεσία να ελέγχονται μία φορά τον χρόνο και η πιθανότητα να έχει πρόβλημα, για να απαντήσω και στο τι μπορεί να έχει χαλάσει, η πιθανότητα να έχει πρόβλημα είναι να έχει δημιουργηθεί κάποια διαρροή στο ακροφύσιο και μέσα στον χρόνο να έχουμε χάσει το προωθητικό αέριο που έχουμε μέσα και τελικά η σκόνη να μπορεί να βγει έξω. Άλλη πιθανότητα είναι να υπάρχει κάποιο κενό και να έχει εισχωρήσει υγρασία. Και αν έχει εισχωρήσει υγρασία, θυμηθείτε αν πέσει μια σταγόνα νερό μέσα στη ζάχαρη, που είναι το ένα είναι σε σκόνη και το άλλο είναι υγρό, γίνεται ένα σώμα η ζάχαρη, γίνεται πέτρα. Έτσι, ή αν πέσει μέσα σε μαρμαρόσκορη, αν κανείς έχει ασχοληθεί με οικοδομικά υλικά, νερό, σφίγγει, γίνεται πέτρα. Αν αυτή η σκόνη λοιπόν σφίξει, δεν μπορεί να βγει έξω από το ακροφύσιο. Χαλάει ο πυροσβεστήρας. Οι πυροσβεστήρες υπό κανονικές συνθήκες θα μπορούν να αντέξουν 2, 3 και 4 χρόνια. Αν όμως έχει κομμουνιτάτη, έχουν χάσει την ικανότητα να χρησιμοποιήσουν τις πυροσβεστήρες. Δεν θέλω να σας χαλάσω ούτε ένα δευτερόλεπτο. Εάν υπάρξει πιθανότητα να ξαναπούμε τα υπόλοιπα, θα σας πω και περισσότερα πράγματα. Σας ευχαριστώ.